Κυρίες και κύριοι, στην επόμενη συζήτησή μας καλησπέριζω τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κερανάκη. Καλησπέρα κύριε Κερανάκη. Καλησπέρα κύριε Μελιγκόνη, καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, ξεκινώ με το εκλογικό, φαντάζομαι δεν θα σας εκπλήξω. Καταρχάς, επειδή ακούω συναδέλφους σας να δίνουν εικαζόμενες ημερομηνίες, φαντάζομαι δεν θέλετε να μπείτε σε αυτόν τον χορό των προβλέψεων, πότε τις βλέπετε στις εκλογές. Σωστά, φαντάζεστε. Μπορεί όμως όλη αυτή η ιστορία να κρατήσει για πολύ. Θέλω να πω, όσο βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη μαζί με τη διαβεβαίωση, όχι περί εξάντλησης τετραετίας, περί πρόθεσης για εξάντληση τετραετίας, να βάζει και διάφορους αστερίσκους και υποσημειώσεις, την τοξικότητα, την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και όλα αυτά, δεν είναι σαν να τις μετατρέπει σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Δεν φοβάστε μήπως χαθεί η μπάλα μετά, αν θελήσει να πατήσει φρένο σε όλο αυτό? Νομίζω ότι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις ένας πρωθυπουργός έχει συνολική εικόνα. Ανεξαρτήτως κυβέρνησης, ο αρχηγός ενός κράτους έχει όλα τα δεδομένα στα χέρια του και εκείνος αποφασίζει πότε κρίνει ως κατάλληλη περίοδο. Νομίζω ότι η δέσμευση για εξάντληση τετραετίας, εν πάση περιπτώσει οι εκλογές του 2023, ως ένα σήμα αξιοπιστίας της χώρας και σταθερότητας της χώρας, είναι κάτι το οποίο είναι στις προθέσεις του Πρωθυπουργού. Ναι. Από εκεί πέρα, τη συνολική εικόνα δεν την έχω εγώ, δεν την έχει κανένας βουλευτής, κυβερνητικό σημείο. Και άρα λοιπόν θα μείνω σε αυτά που έχει πει ο Πρωθυπουργός, χωρίς να κάνω κάποιο περαιτέρω σχόλιο. Επειδή ο Πρωθυπουργός το τελευταίο διάστημα, εκτός από την πρόθεσή του, βάζει και κάποιους αστερίσκους. Από εκεί έχει ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά εκλογές 7 μήνες τώρα πια. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Είναι ένα δικό σας σχόλιο. Εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι όμως, διότι δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω. Ναι, ο λόγος που επιμένω είναι γιατί, αν δεν κάνω λάθος, εσείς ήσασταν ο πρώτος βουλευτής της συμπολίτευσης που είχατε πει ότι αν η πανδημία φέρει τα πάνω κάτω, πριν καν φανταστούμε με τι ακριβώς θα γίνει με την πανδημία. Εδώ το είχατε πει στο κόντρα. Σωστά. Και είσαστε πολύ μακριά από αυτά που υποσχεθήκατε. Θα πρέπει να ξαναζητήσετε αναβάπτιση, ας το πω έτσι. Ναι, έτσι είχα πει, διότι εκείνη την περίοδο που ξεκινούσε η πανδημία και κανείς δεν ήξερε πόσο θα διαρκέσει, πότε θα τελειώσει, τι συνθήκες θα φέρει. Ναι. Θεωρούσα δεδομένο ότι η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να υλοποιήσει το κυβερνητικό της πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά, και με το Ταμείο Ανάκαμψης και με μια σειρά από άλλα μέτρα στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορέσαμε και υλοποιήσαμε το πρόγραμμά μας. Και παρά την πανδημία, η Νέα Δημοκρατία τήρησε τις υποσχέσεις της. Ναι. Έτσι, και στη μείωση των φόρων τήρησε τις υποσχέσεις της και στην ενίσχυση των εργαζομένων μειώθηκε η ανεργία, αυξήθηκαν οι εξαγωγές, αυξήθηκαν οι επενδύσεις. Σε μία σειρά από μέτρα οικονομικά, μέχρι να έρθει αυτή η πολύ δυσάρεστη εξέλιξη με τον πόλεμο και να αυξηθούν όλες τις τιμές εκρηκτικά, η κυβέρνηση υλοποίησε τις υποσχέσεις της. Και άρα λοιπόν η νέα εντολή, την οποία κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να έχει πάρει, αν δεν ήταν σε θέση να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, δεν ήταν κάτι επίκαιρο. Και νομίζω ότι κάθε φορά που ζητάει ένα κόμμα την ψήφο του ελληνικού λαού, πρέπει να έχει στο μυαλό του ακριβώς αυτό. Το πώς θα υλοποιήσει αυτά που υπόσχεται. Ναι. Και αυτό είναι και το βασικότερο, αυτός είναι ο βασικότερος παράγοντας στη συζήτηση για το τι κυβέρνηση θα σχηματιστεί. Αν σχηματιστεί μια κυβέρνηση συνεργασίας 2, 3, 4 κομμάτων, όπως συζητάνε κάποιοι, λέει για παράδειγμα ο κ. Ζαχαριάδης που ήταν λίγο πριν εδώ και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι πάμε να κάνουμε προοδευτικό μέτωπο. Ναι, αλλά τα προοδευτικά κόμματα δεν συμφωνούν μεταξύ τους σε βασικά πράγματα. Εμείς λοιπόν, Και η εμπειρία λέει, κύριε Μελιγκόνη, ότι σε βασικά νομοσχέδια, σε κέρια νομοσχέδια, υπήρχε πολύ μεγάλα εμπόδια υπήρχαν, διότι υπάρχουν μεγάλες ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές. Άρα λοιπόν, πάντως εγώ ανεξαρτήτως. Όταν ειδικά αποχώρησε η Δημάρα από την τρικομματική. Διαφωνώ μαζί. Πού φάνηκε να σε μια σειρά από νομοσχέδια τα οποία ανήκουν σε εκείνη την περίοδο. Ναι. Και νομίζω, αν θέλετε να το συζητήσουμε, είναι μια κουβέντα άλλη στιγμή. Ας μην κάνουμε ιστορία. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι τώρα η Ελλάδα χρειάζεται ξανά μια σταθερή κυβέρνηση. Και σταθερή κυβέρνηση δεν εννοώ μόνο θεματικά μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αν για παράδειγμα ένα άλλο κόμμα, το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, πει: εγώ υπόσχομαι στον ελληνικό λαό να κάνω αυτά. Ναι. Για να τα υλοποιήσει, πρέπει να έχει μια εντολή σταθερής κυβέρνησης, αυτοδύναμης κυβέρνησης, για να μπορεί να έχει την ελευθερία να τα υλοποιήσει απρόσκοπτα, χωρίς δικαιολογίες. Αυτό λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό και νομίζω ότι είναι το βασικό στοιχείο που θα κρίνει τις επόμενες εκλογές. Πάντως μου κάνει εντύπωση ακριβώς. Καταλαβαίνω ότι ειδικά τα κόμματα εξουσίας σκληρά διλήμματα έως και εκβιαστικά πρέπει να βάλουν στους ψηφοφόρους. Όχι εκβιαστικά. Έτσι λειτουργεί. Ειλικρινή. Ναι, ειλικρινή. Σκληρά σε κάθε περίπτωση. Ειλικρινή, όπως θέλετε να το πείτε. Όμως ειδικά εσείς που προέρχεστε και από την Ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά, όλη η Ευρώπη δεν λειτουργεί επί τη βάση
προγραμματικών συνεργασιών. Ούτε η Γερμανία έχει μείνει ακυβέρνητη, ούτε η Ιταλία. Καλά, η Ιταλία το έχει τερματίσει το θέμα. Ένα σωρό χώρες το κάνουν αυτό. Πιστέψαμε, δεν θέλουμε να γίνουμε Ιταλία. Και στην Ιταλία η κεντροδεξιά, όπως και η κεντροαριστερά, έχει κατακαιρματιστεί. Mm-hmm. Και γι' αυτό βλέπουμε μια σειρά από ασταθείς κυβερνήσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ιταλία και σε άλλες χώρες, οι οποίες δεν προσφέρουν στους λαούς τους αυτά που υπόσχονται. Γιατί άλλο θα πει ένα κόμμα στις εκλογές, άλλο θα πει το δεύτερο κόμμα. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν έχει καταφέρει η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά, όλες αυτές τις δεκαετίες, να είναι το σπίτι δεξιών, κεντροδεξιών και κεντρών ψηφοφόρων. Και το έχει καταφέρει αυτό. Όχι πάντα εύκολα, διότι πολλές φορές νιώθουν άνθρωποι οι οποίοι είναι, ας πούμε, στα δεξιά ή στο κέντρο, ναι, ότι κάποιες πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται δεν τους εκφράζουν. Αλλά αυτό ακριβώς είναι μια μεγάλη συνεκτική παράταξη. Μια παράταξη η οποία μπορεί να αποτελέσει το σπίτι για ανθρώπους με διαφορετικές απόψεις και μπορούν όλοι μαζί να συμφωνήσουν σε κάποιους κοινούς στόχους. Ποιος είναι ο κοινός στόχος τώρα? Μια ισχυρή Ελλάδα. Μια ισχυρή Ελλάδα οικονομικά, μια ισχυρή Ελλάδα στρατιωτικά και μια ισχυρή Ελλάδα η οποία θα εξασφαλίσει ένα ασφαλές μέλλον για τους νέους ανθρώπους. Ναι. Άρα λοιπόν σε αυτά τα κομμάτια νομίζω ότι αυτή η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας μπορεί να συμφωνήσει και πάλι στις εκλογές όποτε και αν αυτές έρθουν. Κλείνω λοιπόν το εκλογικό, γιατί ούτως ή άλλως είπατε ότι δεν θέλετε να σχολιάσετε πολύ. Παρά τα αυτά, επειδή ακούω πάρα πολλά στελέχη και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να λένε ότι τέλος πάντων δεν μπορούμε να πάμε με πολιτική τοξικότητα κτλ. Κύριε Κερανάκη, πότε δεν ήταν τοξικός ο πολιτικός διάλογος σε αυτή τη χώρα ή πολύ σκληρός? Κάναμε ποτέ εκλογές σαν να ήμασταν σκανδιναβική χώρα, ας πούμε? Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Και μιας και αναφέρεται σκανδιναβική χώρα, πιάνω το νήμα από την προηγούμενη ερώτησή σας και σας λέω ότι σε πάρα πολλές χώρες της Βόρειας Ευρώπης και σκανδιναβικές, συγκυβερνήσεις, κυβερνήσεις συνεργασίας πολλές φορές λειτουργούν ακριβώς διότι δεν έχουν τόσες αρμοδιότητες. Διότι η αυτοδιοίκηση, οι περιφέρειες, τα ομόσπονδα κράτη, έτσι, έχουν πάρα πολλές αρμοδιότητες για τη διακυβέρνηση των κοινωνιών τους από την αυτοδιοίκηση, από τους δήμους, περιφέρειες κλπ. Ναι. Αυτό δεν ισχύει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε ένα κεντρικό κράτος. Μπορεί να το κρίνουμε αν αυτό είναι καλό ή κακό, αν είναι σωστό ή λάθος. Αλλά αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Και άρα λοιπόν, ναι, σε σκανδιναβικές χώρες ισχύουν συγκυβερνήσεις. Υπάρχει αστάθεια αυτή τη στιγμή στη Σουηδία, για παράδειγμα. Όντως. Υπάρχει αστάθεια, υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια αστάθεια στην Νορβηγία, όπου ένα κεντροδεξιό κόμμα κλήθηκε να κυβερνήσει με ένα ακροδεξιό κόμμα και δεν λειτουργήσε αυτή η συγκυβέρνηση. Mm. Το ίδιο έγινε στην Αυστρία, όπου κατέρευσε η κυβέρνηση. Και άρα λοιπόν θεωρώ ότι όλα αυτά είναι παραδείγματα και επιχειρήματα που συνηγορούν σε ένα. Σε έναν δρόμο σταθερών κυβερνήσεων για τη χώρα μας, για την Ελλάδα, ανεξαρτήτως ιδεολογικού προσήμου. Αυτό το αποφασίζει ο λαός. Λοιπόν, για να μην είναι μόνο θεματική κουβέντα μας, κλείνω προσπαθώντας να σας προβοκάρω, σας το λέω από την αρχή. Επειδή εσείς έχετε επιμείνει στις ενστάσεις σας, στις αντιρρήσεις σας σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών, θέλω να σας ρωτήσω και μην μου πείτε ότι πολιτική δεν γίνεται με αν, δεν το δέχομαι ως απάντηση. Ναι. Φαντάζεστε τώρα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα είναι ο Ερντογάν δακτυλοδεικτούμενος επειδή εργαλειοποιεί την αίτηση ένταξης Σουηδίας-Φινλανδίας, να ήταν από την άλλη πλευρά ο κ. Μητσοτάκης και να έλεγε ότι βάζω βέτο και στην Βόρεια Μακεδονία επειδή δεν έχουμε λύσει το ονοματολογικό? Αυτό δεν είναι υποθετικό. Το έχουμε ζήσει το σενάριο αυτό. Mm-hmm. Το έχουμε ζήσει με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Χωρίς πόλεμο στη γειτονιά μας. Τώρα φαντάζομαι θα ήταν λίγο δύσκολο. Πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμαλή, Υπουργό Εξωτερικών τον Πακογιάννη. Και τέθηκε βέτο τότε από τη χώρα μας για να μην μπουν τα τότε Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Έτσι, και νομίζω ότι. Μία ομοφωνία την έλεγε και νομίζω τότε, ότι κυρία Μπακογιάννη. Οι περισσότεροι Έλληνες είναι περήφανοι για αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και ήταν μια σωστή στρατηγική, η οποία αντιστρέφω το ερώτημά σας και σας λέω το εξής. Πώς γίνεται τα κόμματα της αριστεράς και ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο να λένε «Α, δείτε την Τουρκία, είναι αναβαθμισμένη την ώρα που πάει και βάζει ή απειλεί με βέτο την είσοδο της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ». Πώς γίνεται να λέει ότι είναι αναβαθμισμένη η Τουρκία που διεκδικεί αυτό και να μην έλεγε το ίδιο για τη χώρα μας όταν κάναμε το ίδιο απέναντι στα Σκόπια? Μάλιστα. Δεν έχει λογική. Είτε ισχύει ότι κάνεις κάποιες θυσίες και έρχεσαι σε σύγκρουση με συμμάχους σου, με διεθνείς σχέσεις που έχεις χτίσει με άλλες χώρες με τις οποίες έχεις, ας πούμε, μια συνεργασία εντός των ατομικών πλαισίων. Άρα καλώς το κάνει τώρα και ο Ερντογάν, αφού τον βολεύει για τα δικά του. Ακούστε, ο Ερντογάν κάνει αυτό που συμφέρει την Τουρκία. Το συμφέρον του ΝΑΤΟ είναι να μπει η Σουηδία και η Φιλανδία
στη συμμαχία. Ναι. Το τι κάνει ο κ. Ερντογάν θα πρέπει να το κρίνουν συνολικά οι σύμμαχοι. Εμείς το κρίνουμε αρνητικά. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά να μην ξεχνάμε, ναι, και νομίζω πρέπει να αναδειχθεί αυτό από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ότι ένας από τους όρους που βάζει ο Ερντογάν για να μπορέσει να άρει το βέτο του και να μπει η Φιλανδία και η Σουηδία στο ΝΑΤΟ, mm-hmm, είναι η άρση του εμπάργκο, του οπλικού εμπάργκο που έχει η Σουηδία και η Φιλανδία απέναντι στην Τουρκία. Και το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές χώρες στην πλειοψηφία τους, πλην Γερμανίας, Ιταλίας και Ισπανίας, έχουν εφαρμόσει αυτό το οπλικό εμπάργκο, ναι, και δεν βοηθούν την Τουρκία να εξοπλιστεί στρατιωτικά, mm, ώστε να απειλεί τη χώρα μας, είναι κάτι θετικό. Πρέπει να επιμείνει η χώρα μας αυτό. Είναι μια ένταξη η οποία αφορά την Ελλάδα και τα εθνικά της συμφέροντα. Μάλιστα. Κύριε Κερανάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Να είστε καλά.